Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις τελευταίες επιδρομές εναντίον τσιχαντιστών στο Ιράκ. Δύο οχήματα εξοπλισμένα με πυράβλους και ένα πυροβόλο κατέστρεψαν οι Αμερικανοί γύρω από τη Μοσούλη. Ο αναπληρωτής σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν τρόπους εξουδετέρωσης της τρομοκρατικής απειλής. Εξετάζουμε ποιες επιλογές έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα σύνορα δεν πρόκειται να μας περιορίσουν. Στο παρελθόν έχουμε αποδείξει πως όταν υπάρχει τρομοκρατική απειλή δεν διστάζουμε. Αναλαμβάνουμε δράση και εξουδετερώνουμε τους εχθρούς μας. Ενώ η Βαγδάτη ζητεί την βοήθεια της διεθνούς κοινότητας για να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτος, το μίσος μεταξύ Σιητών και Σουνιτών δεν λέει να σβήσει. Σιητική πολιτοφυλακή άνοιξε πυρ μέσα σε σουνιτικό Ισλαμικό τέμενος στην επαρχία Ντιγιάλα. Σύμφωνα με τις Ιρακινές αρχές, 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Οι σωροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπακούμπα.